Hey, γεια σας, φίλοι μου, είμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι? Ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα 5 πράγματα που ευχόμουν να κάνω νωρίτερα και όταν τα έκανα τελικά χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο και είχα γεμίσει με μετάνοια και έλεγα γιατί απλά δεν το έκανα πολύ νωρίτερα και θα τα μοιραστώ μαζί σου για να μην χρειάζεται να περιμένεις μήνες ή ακόμα και χρόνια για να τα κάνεις και να χτυπάς και εσύ το κεφάλι σου στον τοίχο και να γεμίζεις μετάνοιες και να υποφέρεις και να μιζεριάζεις. Οπότε ας ξεκινήσουμε, αλλά πριν από αυτό, ξέρεις τι να κάνεις, να κουμπώσεις αυτό το like για να βοηθήσεις όλους τους υπόλοιπους να έχουμε μεταβολισμό όλοι 5.000 θερμίδες και να τρώμε ό,τι θέλουμε, ό,τι γουστάρουμε και να μην βάζουμε γραμμάριο λίπους. Οπότε ας ξεκινήσουμε με το πρώτο πράγμα και αυτά είναι τα ερωτικά. Αυτό που ευχόμουν να κάνω πολύ νωρίτερα είναι να τακτοποιήσω τα ερωτικά μου και ό,τι αποθυμένο είχα για αυτά. Και αυτό σημαίνει ότι είτε είναι να κυνηγήσεις αυτή την κοπέλα που πάντα ήθελες, είτε απλά να της εξομολογηθείς, είτε απλά να βγεις εκεί έξω και να γνωρίσεις νέο κόσμο και νέα άτομα και απλά να βγάλεις γούστα και απλά να περάσεις ωραία. Αυτό που ευχόμουν να κάνω είναι να το κάνω όσο δυνατόν νωρίτερα μπορούσα. Και αυτό γιατί? Γιατί όταν το κάνεις πια και το βάλεις στην άκρη, θα σου φύγει πρώτα απ' όλα το αποθυμένο. Δεν σου τρώει το μυαλό. Δεύτερον, σε κάνει λίγο πιο ολοκληρωμένο και λίγο πιο όριμο. Και μετά, αφού το βάλεις στην άκρη, πια μπορείς να μπεις σε μια μακροχρόνια σχέση, ή ακόμα και να παντρευτείς, ή να κυνηγείς αυτό που θέλεις στη δουλειά σου και να αφιερωθείς σε άλλα πράγματα τέλος πάντων πέρα από τις κοπέλες. Απλά το κάνεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα, το βάλεις στην άκρη και ξεμπερδεύεις. Οπότε αυτό είναι το νούμερο 1. Το νούμερο 2 είναι να κάνω σώμα. Είτε είναι να χάσω λίγο λίπος, είτε είναι να εμφανίσω ακόμα και τους κοιλιακούς μου, είτε είναι απλά να γίνω πιο υγιής και να βρεθώ σε ένα υγιές BMI. Μακάρι να το έκανα νωρίτερα, μακάρι να το έκανα με το που χτύπαγα την ενηλικίωση και όχι να άφηνα να περάσουν μήνες ή ακόμα και χρόνια μέχρι να το κάνω αυτό. Και το περίεργο με αυτή τη φάση είναι ότι το μυαλό σου λειτουργεί περίεργα και δημιουργεί όλες αυτές τις δικαιολογίες στο μυαλό σου. Τύπου στην αρχή έλεγα: α, είμαι πολύ μικρός ακόμα, έχω χρόνο μπροστά μου. Και μετά έλεγα: α, δουλεύω τώρα πολύ, δεν έχω χρόνο μπροστά μου, δεν έχω χρόνο για να κάνω αυτό το πράγμα. Και μετά έλεγα: α, τώρα δεν δουλεύω, άρα ψυχολογικά είμαι down και δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Και πάντα, τέλος πάντων, το μυαλό μου έβρισκε μια δικαιολογία για να το αφήσω στην άκρη και να μην ασχοληθώ και να μην το πιάσω. Και αυτό βλέπω με τους γύρω μου, ότι έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος. Δεν φταίμε εμείς, απλά είναι ο εγκέφαλος που είναι τεμπέλης, θέλει να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες και τελείωσε, δεν θέλει να κάνει τίποτα άλλο. Τώρα, το πώς να το φέρεις τούμπα όλο αυτό είναι, κάθε φορά που σου δημιουργεί μια δικαιολογία ο εγκέφαλός σου, να το φέρεις τούμπα και να πεις ότι είναι ευκαιρία και όχι δικαιολογία. Τύπου, hey, δεν έχω χρόνο επειδή δουλεύω όλη μέρα. Πολύ ωραία, δουλεύω, οι δουλειές πάνε καλά, δόξα τω Θεώ, τα έχω όλα, έχω ό,τι χρειάζομαι. Το μόνο που λείπει είναι να κάνω το σώμα και να βάλω και αυτό στη θέση του και αφού το κάνω αυτό θα είμαι ολοκληρωμένος. Ας πούμε τώρα έχουμε καραντίνα. Οι περισσότεροι θα πούνε: α, τώρα πού μυαλό για γυμναστική, πού μυαλό για διατροφή. Εσύ μπορείς να πεις: ωραία, τώρα είναι ευκαιρία να αφιερώσω αυτόν τον ελεύθερο χρόνο που μου έχει δημιουργηθεί για να φροντίσω τον εαυτό μου, το σώμα μου, να μάθω πώς να μαγειρεύω σωστά υγιεινά. Και δεν εννοώ να τρως μπρόκολο, κουνουπίδι και βραστό κοτόπουλο πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι διαφορετικά τα πράγματα που χρειάζονται, έτσι. Δεν είναι τόσο ζόρικα, δεν είναι σαν μια ταινία του Ρόκι που πρέπει να βγαίνεις και να τρέχεις και να χτυπάς στο κρεοπωλείο τα κρέατα για να κάνεις σώμα. Κάνεις σώμα πολύ πιο εύκολα. Έτσι μπορείς να βγεις, να περπατήσεις 10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά, 40 λεπτά. Έτσι. Οπότε, αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι να το φέρεις τούμπα και κάθε δικαιολογία να την κάνεις ευκαιρία και θα σε βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Τώρα, εάν δεν ξέρεις πώς ακριβώς να το κάνεις αυτό, ποια είναι τα βήματα για να χάσεις λίγο λίπος, να φύγει το σωσίβιο, να εμφανιστούν οι κοιλιακοί σου και θες ένα απλό δρόμο, μια απλή διαδικασία και δεν θες να βγεις εκεί πέρα να το ψάξεις, να δεις 1000 βιντεάκια μέχρι να πάρεις μια μικρή ιδέα και να μπερδευτείς χωρίς λόγο, σου έχω ετοιμάσει ένα σκονάκι λιποδιάλυσης, το οποίο είναι ένα PDF, ένα α4 μόνο, το οποίο έχει 3 βασικά βήματα που μπορείς να κάνεις. Να κάνεις αυτήν ακριβώς εδώ πέρα τη στιγμή, θα τα κάνεις, θα δεις ένα γρήγορο αποτέλεσμα και αυτό το σκονάκι είναι λοιπόν 100% δωρεάν. Κατέβασέ το, έχει το εκεί πέρα στον υπολογιστή, στο κινητό σου ή μπορείς ακόμα και να το χτυπώσεις, να το βάλεις εκεί πέρα στο ψυγείο και να το διαβάζεις έτσι κάθε μέρα και να κάνεις αυτά τα 3 βασικά πράγματα για να έχεις αυτό το αποτέλεσμα που σου είπα προηγουμένως. Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο, αρκεί να υπάρχει ένας ξεκάθαρος τρόπος και το καλύτερο είναι ότι είναι 100% δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσεις το link κάτω στην περιγραφή πριν διαγραφτεί το σκονάκι αυτό. Οπότε, κατέβασε αυτό το σκονάκι, ξεκίνα αυτή την ακριβώς τη στιγμή. Ό,τι δημιουργία σου κάνει ο εγκέφαλός σου, φέρ το τούμπα. Εντάξει. Οπότε αυτό είναι το νούμερο 2. Το νούμερο 3 είναι περισσότερο, είναι λίγο πιο γενικό. Είναι να φροντίσω γενικά τον εαυτό μου, όχι μόνο το σώμα μου. Ως άντρες υπάρχει πάντα αυτό το στερεότυπο ότι hey, πρέπει να έχεις την τρίχα, πρέπει να μυρίζεις, πρέπει να μην φροντίζεις τον εαυτό σου και έτσι είναι οι πραγματικοί άντρες και δεν ξέρω εγώ τι. Και μερικές φορές πέφτουμε σε αυτή την παγίδα έτσι και δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας με αποτέλεσμα
να κάνουμε τους άλλους να μας βλέπουν από 10 χιλιόμετρα μακριά και να αλλάζουν δρόμο. Κοίταξε, όταν φροντίζεις τον εαυτό σου, πέρα το ότι δείχνεις πιο ωραίος, ανοίγουν πόρτες στα ερωτικά, στα επαγγελματικά κλπ. Έτσι, νιώθεις και εσύ καλύτερα με τον εαυτό σου. Καθαρίζεις το μυαλό και νιώθεις ωραία στα ρούχα που βρίσκεσαι, στο σώμα που βρίσκεσαι. Απλά νιώθεις ωραία. Εντάξει, οπότε είτε είναι ένα κούρεμα, είτε είναι ένα ξύρισμα, είτε είναι τα νύχια μας, είτε είναι ένα μπάνιο. Εντάξει, καλό είναι έτσι να κάνουμε τα βασικά που χρειάζονται και να μην αφήνουμε αυτά τα στερεότυπα να μπαίνουν στο μυαλό μας. Και όχι, δεν είσαι γκέι, αν απλά φροντίζεις τον εαυτό σου. Εντάξει, αυτό ακούγεται γελίο, μόνο και μόνο που το λέω. Αλλά έτσι πιστεύουμε όλοι. Όχι, πιστεύουμε, έτσι, αυτή είναι η ρητορική τέλος πάντων. Εάν κάποιος είναι έτσι λίγο φροντισμένος, αμέσως λέμε α, αυτός είναι γκέι. Αλλά δεν είναι έτσι, παιδιά. Οπότε αυτό είναι το τρίτο. Το τέταρτο, που θα ευχόμουν να κάνω νωρίτερα και εφόσον ξεκίνησα να το κάνω, άρχισα να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο και να λέω Χριστέ Παναγία, γιατί δεν το έκανα νωρίτερα, είναι οικονομική ενημέρωση. Εντάξει, και αυτό είναι να ενημερωθώ σχετικά με τα οικονομικά, με τα χρήματα, με το χρηματιστήριο και με πολύ πιο απλά πράγματα. Τύπου, hey, κοίταξε, από το εισόδημά σου τουλάχιστον αποθήκευσε ένα 5-10%, βάλτε στην άκρη να κάνεις ένα κομπόδεμα. Και, hey, μάθε πώς δουλεύουν οι φόροι, πώς κάνεις τη φορολογική σου, πιάσε τον λογιστή σου, ρώτα τον απορίες. Άμα βλέπεις κάποιον λίγο πιο ψημένο, άρχισε να τον ρωτάς απορίες. Και πραγματικά είναι μια ικανότητα που άμα δεν την έχεις, δεν μπορείς να επιβιώσεις στο 2020. Και δεν είναι τόσο δύσκολο. Συνήθως όταν μιλάμε για οικονομικά, για λεφτά, για χρηματιστήριο, για το να τ' άλλο, το μυαλό μας πάει σε ένα τύπο με μια γραβάτα και ένα κοστούμι και να είναι full σοβαρός. Αλλά δεν είναι έτσι, παιδιά. Μπορούμε όλοι να έχουμε πρόσβαση πια σε αυτή τη γνώση. Έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ, άρα μπορούμε να έχουμε και πρόσβαση σε όλα αυτά. Και μαθαίνοντας έτσι πάρα πολύ βασικά πράγματα, αφιερώνοντας λίγα λεπτά κάθε μέρα ή όποτε πληρώνεις, ας πούμε, να βάζεις σε ένα κομπόδεμα, να βάζεις εκεί πέρα, θα γλιτώσουμε πολύ μιζέρια, πολύ πόνο, πολύ ταλαιπωρία στο μέλλον. Δεν θα καταλήξουμε σε μερικά χρόνια από τώρα να χρωστάμε παντού, να χρωστάμε στην εφορία, να χρωστάμε στη μάνα και τον πατέρα μας και άσχετα με το εισόδημά μας, απλά να μην έχουμε να ζήσουμε την επόμενη μέρα. Έτσι, είναι πολύ απλά βασικά πράγματα που μπορούμε να μάθουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό είναι το τέταρτο, να έχουμε αυτό που λέμε οικονομική συνείδηση. Πολύ σημαντικό. Τώρα το πέμπτο που θα σου έλεγα να κάνεις ακριβώς αυτή τη στιγμή και να μην περιμένεις μήνες και χρόνια για να το κάνεις, θα είναι να κάνεις αυτό που θέλεις. Αυτό που λέμε να κυνηγήσεις το όνειρο και να μην περιμένεις, ας πούμε, να ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες μέχρι να το κάνεις αυτό. Μπορείς ακόμα και τώρα να ξεκινήσεις. Και ο κόσμος έχει έτσι λίγο διαστρεβλωμένο το πώς λειτουργεί αυτό και λέει: α, για να κυνηγήσω εγώ το όνειρο και για παράδειγμα να γίνω ζωγράφος, πρέπει να παρατήσω τη δουλειά μου και να αφιερωθώ σε αυτό. Αλλά όχι, μπορείς απλά να το κάνεις στην άκρη. Εντάξει. Μπορείς να το κάνεις σαν χόμπι, αλλά ξεκίνα ακριβώς αυτήν εδώ τη στιγμή. Μην περιμένεις να περάσουν μήνες ή και χρόνια για να γίνει αυτό. Μπορείς να το κάνεις τώρα και που ξέρεις, μπορεί να το κάνεις για ένα-δύο μήνες και να το βαρεθείς και τελικά να μην θες να το κάνεις αυτό. Αλλά τι έχεις κάνει τότε, έχεις γλιτώσει σε 20 χρόνια από τώρα να κοιτάξεις πίσω και να είσαι γεμάτος μετάνοια και στεναχώρια και να λες: oh, θα ήμουν ο Πικάσο αν είχα ξεκινήσει. Οπότε κάτω αυτή τη στιγμή και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ ωραίο. Οπότε είτε πετύχει το όνειρο. Νικάς, είτε δεν πετύχει το όνειρο, πάλι νικάς, γιατί θα έχεις αυτή τη μετάνοια και αυτή τη μιζέρια όταν πια χτυπήσεις τα γεράματά σου και σκέφτεσαι τη ζωή σου και λες: πω, πω, φίλε, δεν το έκανα τελικά ποτέ αυτό. Έτσι. Οπότε αυτά ήταν 5 βασικά πράγματα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπώστε like και εγγραφή. Πείτε μου τι θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Εάν θες να κάνεις τα πρώτα σου αρχικά βήματα προς τη λιποδιάλυση, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να κατεβάσεις το σκονάκι που είναι 100% δωρεάν και να ξεκινήσεις σήμερα. Εντάξει, στο επόμενο βίντεο, peace out.